Καλησπέρα σας καταρχήν. Ο Σύλλογος διοργάνωσε αυτό το σκοπευτικό κοινωνικό σεμινάριο και νομίζω ότι είναι το τρίτο που διοργάνωνε ο Σύλλογος μας, ο κοινωνικός Σύλλογος, γιατί πρέπει όλοι να μάθουμε να χειριζόμαστε το όπλο μας, το πώς προχωράμε, το πώς σκοπεύουμε, γύρω από όλα αυτά, γύρω από το κυνήγι βασικά. Και καλό θα είναι να μας τα δείξει ένας άνθρωπος που ξέρει, που είναι δάσκαλος πάνω σε αυτό που μας αρέσει. Επίτιμος καλεσμένος μας το λοιπόν είναι ο κύριος Βάπης ο Ιγινίτης, που έρχεται για δεύτερη φορά θέτη. Που είναι πολύ καταξιωμένος στο κλάδο του και ελπίζω να σας λύσει όλες τις απορίες. Σήμερα το πήραμε και στο βουνό για να το δείξουμε πώς κυνηγάμε στη Σύρο. Το δάσος της Σύρου, δεν το έχεις ξανά τέτοιο δάσος. Προχώρησε τα παραδοσιακά μας μονοπάτια, κάθισε στα παραδοσιακά μας καρτέρια, εκεί που κυνηγούσαν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας και τώρα κυνηγάμε εμείς. Δεν καρποθήκαμε τίποτα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά η μέρα ήταν τέτοια. Είδαμε αρκετά όμορφα πράγματα, εκτός από κάρποση. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάλι που μας είσαι κοντά μας και ελπίζω να λύσει όλες τις απορίες τα παιδιά. Το λόγο θα το δώσω στον Νίκο. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε και τιμήσατε και τον καλεσμένο κατ' επέκταση. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να επισημάνω ότι για να πραγματοποιηθεί αυτό το σεμινάριο κάποιες επιχειρήσεις μπήκαν στη σειρά, δήλωσαν παρόν και ουσιαστικά έριξαν τα χέρια στο Σύλλογο με την προσφορά τους σε διάφορα πράγματα για να τακτοποιήσουμε αυτά που είχαμε να τακτοποιήσουμε και να είμαστε εντάξει απέναντι στον καλεσμένο μας. Και καλό είναι, συγχωρέστε με γιατί κάνει ζέστη, να τις αναφέρουμε τώρα που είμαστε εδώ, να ξέρουμε και ποιοι είναι αρρωγοί του Συλλόγου μας και να τους έχουμε υπόψη. Λοιπόν, η ταβέρνα του Ιωσήφακη στη Βάρη είναι μία από αυτές τις επιχειρήσεις. Η ταβέρνα στην Αληθινή, ο Μίτσος, επίσης μία. Ο Ρουσέτος, ο Παπουτσάκης. Η Ιωσήφ Ρούσου, κατά κόσμο Φάσολας, που το ξέρουμε όλοι. Μισό λεπτάκι. Το καφέ Φουέγκο στο Μέγα Γυαλό. Το Μέλιδρον στην Ποσειδονία. Ο Γαλήνιος Όρμος του συνάδελφού μας του Βαγγέλη του Χαβατζή, τα δωμάτια στο Μέγα Γυαλό. Δεν νομίζω ότι ξεχνάω κάποιον άλλον. Λοιπόν, ο Δήμος της Σύρου Ερμούπολης, αρρωγός στην προσπάθειά μας έδωσε κάποια αναμνηστικά τα οποία θα δώσει τώρα σε λίγο ο πρόεδρος στον κύριο Ιγινίτη. Η Κάβα Ψαρός, ένα μπουκάλι καλό κρασί, για να μας θυμάται ο δάσκαλος, και ένας συνάδελφος δικός μας, ο Κώστας ο Αλαφούζος, το κρασί που όλοι γνωρίζουμε που εφιαλώνει κάθε χρόνο, με τη δική του την ετικέτα την ιδιαίτερη. Πρόεδρε, παρακαλώ. Να δώσεις τα δώρα μας τα μανιστικά στο δάσκαλο. Τώρα γιατί μη βαρθεί ο κόσμος και φύγει. Λοιπόν, έχουμε εδώ το Δήμο της Ερμούπολης, αναμνηστικά ένα βιβλίο το οποίο έχει μέσα την ιστορία της Σύρου κτλ. Και το απολυτήριο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος φοιτήσε στο γυμνάσιο της Σύρου. Να μας θυμάσαι, δάσκαλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας και θα μας διδάξεις τα μυστικά σου. Γιατί θα ήθελα να τα μάθω αυτά. Ο κυνηγετικός σύλλογος της Σύρου, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι ο πρώτος στην Ελλάδα, έτσι, 1893 έτος ιδρύσεως. Με προσοχή λίγο αυτά. Έχω μια βιβλιογραφία πάνω να μας θυμάσαι. Και δύο μπουκάλια κρασί όταν έρθει η ώρα. Πολύ θα τα τιμήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Το μικρόφωνο. Δεν πειράζει. Έτσι νομίζω ότι μ' ακούτε. Καλύτερα. Εγώ σας ευχαριστώ καταρχήν που ήρθα και για όλη αυτή την κίνηση που έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο να διοργανώσουμε σε συνεργασία με την Ελληνική Σχολή Κινητήριας που έχω να διοργανώσουμε αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο. Επίσης θέλω να σας συγχαρώ όλους εσάς που ήρθατε, γιατί θα μπορούσα να είστε κάπου αλλού τώρα, σε κάποιο καφενείο, έτσι, οπουδήποτε, εκτός από εδώ. Σημασία έχει ότι βρίσκεστε εδώ. Γι' αυτό αξίζει συγχαρητήρια, γιατί αυτός ο χρόνος που διαθέτετε εδώ, να ξέρετε ότι θα είναι επικοδομητικός. Θα ακούσετε πράγματα, θα εξελίξετε λίγο τις γνώσεις σας, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πάντα έχουμε κάτι να μαθαίνουμε. Το ίδιο και εγώ κάθε χρόνο πηγαίνω έξω, μαθαίνω νέα πράγματα, γιατί και σε εμάς γίνονται σεμινάρια για προπονητές και για δασκάλους, έτσι δεν πρέπει να πηγαίνουμε να τα παρακολουθάμε. Το λέω γιατί παρόλο που έχω τη σχολή 21 χρόνια σε λειτουργία και έχω διδάξει σε πολλούς κυνηγητικούς από την Ελλάδα, έχω διδάξει σε πολλούς κυνηγητικούς συλλόγους σεμινάρια, σαν και αυτό που θα παρακολουθήσετε εσείς σήμερα. Έχω τελειώσει ειδική προπονητική πάνω στο κυνηγητικό όπλο στην Αγγλία, στην Ομοσπονδία Προπονητών Κυνηγητικού Όπλου στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην ISSF για Ομοσπονδιακούς Προπονητές Κυνηγητικού Όπλου Εθνικών Ομάδων. Έχω κάνει επίσης μεταπτυχιακό. Έχω κάνει εξειδίκευση στην Ιταλία. Όλα αυτά έχουν πάρει χρόνια εκπαίδευσης και το σημαντικό είναι ότι ποτέ δεν σταματάμε. Και ποτέ κανείς δεν μπορεί να πει ότι τα ξέρει όλα, διότι εδώ κλείνει η γνώση. Ξέρω εγώ, η γνώση μας στο κυνήγι ήταν μέχρι εδώ. Και εντάξει, μόνο δεν έχουμε τίποτα άλλο να μάθουμε. Τελικά δεν είναι έτσι. Πάντα όλοι έχουμε να μάθουμε κάτι. Γιατί συνεχώς τα πράγματα εξελίσσονται. Και όπως εξελιχθήκαμε και πήραμε το κινητό και δεν μπορούμε χωρίς το κινητό, ενώ το 1960 έπρεπε να πάμε στο μπακάλι για να πάρουμε ένα τηλέφωνο στο χωριό, υπήρχε ένα τηλέφωνο και τρέχανε όλοι εκεί. Άρα δεν μπορούμε και εμείς να κυνηγάμε με τις μεθόδους του 60. Και αυτό εξελίσσεται. Και η τεχνική στο κυνήγι εξελίσσεται. Δεν παραμένει στάσιμη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ακολουθούμε τις αλλαγές σε αυτό που κάνουμε. Για να γινόμαστε όλο και καλύτερο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα, θα πούμε αρκετά πράγματα. Ωραία. Δεν θα μιλάω μόνο εγώ. Θα μιλάτε κι εσείς. Δηλαδή, οτιδήποτε θέλετε, οτιδήποτε σας βγει σαν απορία από αυτά που θα αναλύουμε από τη θεματολογία, θέλω να συμμετέχετε. Δηλαδή, να μου πείτε, αυτό το ήξερα κάπως διαφορετικά. Το ήξερα έτσι ή αυτό το κατάλαβα ή έχω την τάδε απορία. Είναι ευκαιρία τώρα που είμαστε παρέα εδώ να το αναλύσουμε λίγο και να απαντήσουμε σε κάτι που σας απασχολεί. Έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε και ένα διάλειμμα στη μέση περίπου έτσι, για να μπορέσετε λίγο έτσι να χαλαρώσετε λίγο και να ξεκινήσουμε μετά το δεύτερο μικρό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι θα πούμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για το ψυγείο, θα μιλήσουμε για το όπλο, θα μιλήσουμε για αρκετά πράγματα. Για τον ασφαλή χειρισμό βέβαια του όπλου, θα μιλήσουμε για το τέριασμα του όπλου στο σωματότυπό μας και πόσο σημαντικό είναι αυτό, τις διαστάσεις δηλαδή του κοντακίου στο σωματότυπό μας. Θα μιλήσουμε για διοφθαλμοσκόπευση. Θα μιλήσουμε για την επόμησή μας και πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Για το συγχρονισμό των χεριών και των ματιών, πώς μπορούμε δηλαδή αυτό να το συγχρονίσουμε στην επόμηση. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Αφορούν όλα αυτά που κάνουμε και το πάνω. Πρώτα-πρώτα, ξεκινήσουμε από το ψύγι. Έχουμε δύο τύπους. Τα σκοπευτικά και τα κυνηγετικά. Οι διαφορές τους είναι στη γόμωση. Τα σκοπευτικά, αυτά δηλαδή που χρησιμοποιούμε για το σκι, το τράπεζο, το σπόρτινγκ,
έχουν χαμηλότερα γραμμάρια. Δηλαδή, τι εννοώ, για το σκίτ και το τραπ έχουν 24 γραμμάρια γόμο σκαγίων. Για το σπόρτινγκ έχουν 28. Και μετά πάμε στα κυνηγητικά, τα οποία είναι από 28 γραμμάρια και πάνω. Δηλαδή 29, 30, 32, πάμε 36, κανονική γόμωση. Από 36 έως 42 γραμμάρια είναι η γόμωση demi magnum, τα ημιμάγνουμ δηλαδή, σε κάλικα 70 χιλιοστό γραμμάρια. Και μετά πάνω από εκεί πηγαίνουμε στα magnum φυσίγια, που έχουν γόμωση μέχρι 56 γραμμάρια. Αλλά σε κάνει κάτι λίγο με 76 χιλιοστά. Μεγαλύτερο δηλαδή. Υπάρχουν βέβαια και τα Super Magnum, τη Σίγκια, σε 3,5 ίτσες κάλικα, 89 χιλιοστά, και τα οποία φτάνουν 64 γραμμάρια γόμωση. Έχει κανένας Super Magnum όπλο. Από εδώ. 3,5 ίτσες. Βλέπω. Αν έχει κανένα. Όχι. Και καλά κάνετε, γιατί εδώ δεν το χρειάζεστε. Μην νομίζετε το Super Magnum είναι για βγει για τους βάλους στην Αμερική. Ασχέτως αν κυκλοφορούν και στην Ελλάδα κάποια. Αλλά είχε βγει και εκεί. Εγώ δεν μπορεί το δεκάρα. Ναι. Ο Ευθύμης έχει δεκάρα, διαμέτρημα δηλαδή δεκάρι, 89 χιλιοστά. Τι κάνανε τώρα. Για να μην κάποιος αναγκάζεται να αγοράσει άλλο όπλο σε διαφορετικό διαμέτρημα, το 12 το ανοίξανε, το τραβήξανε και το σπάσανε να παίρνει τα φυσίγια του δεκαριού. Ουσιαστικά λέει, του κάνανε ένα κάλικα όσο είναι το μήκος του δεκαριού. Και βάλανε γομώσεις, ουσιαστικά, που τις βρίσκαμε παλιά μόνο στα δεκάρια όπλα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η τεχνολογία, η εξέλιξη είναι τρομακτική σε πυρίτιδες, σε γομώσεις και υπάρχει ένα εύρος που ανεβαίνει προς τα πάνω και κάτω. Δηλαδή σκεφτείτε ότι φτάσανε τη γόμωση του δωδεκαριού να πιάνει το δεκάρι με 64 γραμμάρια και το χαμηλώσανε τόσο πολύ φυσίγια με 24 γραμμάρια που 24 γραμμάρια είναι η γόμωση του κουσαριού. Δηλαδή το δωδεκάρι έχει φάει πάνω και κάτω. Έχει επεκταθεί πάρα πολύ. Αυτό όμως έχει γίνει γιατί εξελίχθηκαν πυρίτιδες. Καταλαβαίνετε ότι θα το πούμε και πιο κάτω ότι οι πυρίτιδες ήταν αυτές που εξέλιξαν τις γομώσεις. Βλέπετε εδώ σε διατομή, δεξιά είναι ένα φυσίγι μονόβολο. Έτσι, με ένα βήμα που χρησιμοποιείται για τρεχωτά πειράματα και αριστερά είναι σε διατομή ένα κανονικό φυσίγι σαν για αυτά που χρησιμοποιούμε για πουλιά ή για λαγό. Πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται με την κόμμαση ψυγείου. Εδώ βλέπουμε δεξιά τα ψύγια με μαλλιντά. Στη μέση είναι τα ψύγια για το τρεχωτό, δηλαδή 9 βολά επάνω, μονόβολο στη μέση και αριστερά ψύγια με συγκεντρωτήρα. Βασικά θα πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε στα κυνηγητικά ψύγια αυτά που χρησιμοποιούμε δηλαδή για πουλιά ή για λαγό, δεν μιλάμε δηλαδή για μονόβολα και για ενιάβολα, έχουμε φυσίγγια με μάλινη τάφα, φυσίγγια με συγκεντρωτήρα και φυσίγγια διασφοράς. Ουσιαστικά είναι τρεις τύπους έχουμε. Τώρα μου πείτε, και αυτά χρηστικά πώς διαχωρίζονται. Τα φυσίγγια με συγκεντρωτήρα είναι φυσίγγια όπως ονομάζονται μεγάλων αποστάσεων. Νοτική Άφρικα. Τα φυσίγια με μάλινη τάφα ονομάζονται φυσίγια μεσαίων αποστάσεων.
και τα διασποράς είναι ψήφια κοντινών αποστάσεων. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για μέση απόσταση, μιλάμε ανάμεσα σε 20 και 30 μέτρα. Αυτή είναι η μέση απόσταση για τα φυσικά μάλινες τάφες. Κάτω από τα 20 και κυρίως μεταξύ 10-15 μέτρων, μέχρι βαριά 20 χρησιμοποιούνται τα διασποράς. Και εάν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει φυσίγγια για μπεκάτσα, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει και συνδυασμό. Δηλαδή, να έχει φυσίγγια διασποράς μαζί του και φυσίγγια μαλλιντά. Ανάλογα το τερέν, εκεί που το κυνηγάει. Ο κυνηγός, όπως πολλές φορές, εφαρμογεί το τι φυσίγγια θα χρησιμοποιήσουμε. Αν είναι δηλαδή πυκνό, σφιχτό ή πιο ανοιχτό. Εδώ ακριβώς βλέπουμε στην αριστερή πλευρά τα βίσματα με τους διασπορείς. Δεν ξέρω, φαίνονται. Τα διασπορά. Έτσι. Με τα κοιάθη ανοιχτά και δεξιά πώς είναι, μόλις βγαίνουν από την κάρτα του όπλου. Είναι τα φωτογραφία που μας δείχνει στην πάνω-πάνω πώς ανοίγει αμέσως μόλις βγει ένα φυσική διασπορά. Βλέπετε πώς έχει ανοίξει αμέσως και ανοίγει. Σε σχέση με τη μάλινη τάπα που είναι στη μέση και το συγκεντρωτήρα που είναι κάτω-κάτω. Να ξέρετε ότι το κοιάφιο, ο συγκεντρωτήρας, πηγαίνει μέχρι 10-11 μέτρα μαζί με τα σκάγια και μετά πέφτει με την αντίσταση του αέρα και συνεχίζουν τα σκάγια. Σας το λέω αυτό γιατί πολλές φορές βλέπετε όταν το πεκάτε με φυσική κανονικό με συγκεντρωτήρα, παράδειγμα ένα ορκίκι και το πεκάτε στα 10-15 μέτρα, το διαλύεται. Γίνεται λιώμα. Είναι γιατί ακριβώς πάνε όλα μαζί. Δεν κάνει δηλαδή για τόσο κοντινή απόσταση να χρησιμοποιήσει κάποιος σε ένα τέτοιο θύραμα φυσική με συγκεντρωτήρα. Αυτά που λέγαμε για τις πυρίτιδες προηγουμένως. Υπάρχει τόσο μεγάλο εύρος, τεράστιο εύρος στις πυρίτιδες που έδωσε τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να κάνουν αυτή τη μεγάλη επέκταση. Πάνω και κάτω. Δηλαδή έχουμε πυρίτιδες οι οποίες είναι πολύ προοδευτικές, βραδείας κάψεως πυρίτιδες ουσιαστικά. Είναι για πολύ βαθιές γομώσεις, για γομώσεις μάκρυν για να μην ανεβάζουν πιέσεις. Και υπάρχουν και ταχύκαψες πυρίτιδες, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σκοπευτικά φυσίγγια. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί κάποιος να πάρει μια πυρίτιδα που γεμίζει 28 γραμμάρια, 24 γραμμάρια σκοπευτικά και να πιάσει να γεμίσει μάκρυν φυσίγγια. Θα σπάσει το όπλο. Θα ανεβάσει τις πιέσεις κατά κόρυφα. Το λέω γιατί αυτές οι πυρίτιδες δεν είναι μελετημένες για να δέχονται φόρτο σκαγίων πάνω. Βαρύ φορτίο δηλαδή σκαγίων. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το όπλο. Τι έχουμε με το όπλο. Καταρχήν στην ενότητα εδώ που κλείσαμε τώρα τον φυσικείο, έχει κάποιος κάποια απορία που θέλει να ρωτήσει κάτι. Τα διασποράς δεν έχουν στο διατσοκάρισμα. Όχι. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Τα διασποράς έχουν εφευρεθεί και έχουν μελετηθεί για σφιχτά όπλα. Έτσι άλλωστε και τα έφεραν οι εταιρείες τα παλαιότερα χρόνια, μην κοιτάτε σήμερα. Τα σύγχρονα όπλα όλα διαθέτουν εσωτερικά τσοκάκια και τα παίρνεις με 5 τσοκ, οπότε έχεις επιλογές. Αν πας σε ένα λίγο πιο παλιό όπλο ή σε ένα όπλο υπό παραγγελία, συνήθως ακριβά όπλα πολλά έχουν τσοκάρισμα το οποίο είναι fix. Σταθερό τσοκάρισμα. Ή 3-1 ή 4-2, διάφορους συνδυασμούς. Το πρωί είχαμε μια συζήτηση με τον πρόεδρο. Στο κυνήγι επάνω στο κουνό, με χέρι το 3-1. Και του είπα ότι ξέρεις όταν διαθέτεις ένα όπλο το οποίο έχει σταθερό τσοκάρισμα 3-1 πρέπει να παίξεις με τα ψύγια. Να έχεις γνώσεις με τα ψύγια. Να δουλέψεις. Δηλαδή σε παραπέμπει το όπλο αυτό να ασχοληθείς με τις γομώσεις που θα χρησιμοποιήσεις. Δεν έχεις δηλαδή να αλλάξεις τα τσοκάκια από το πρόβλημα. Άρα λοιπόν το 3-1
ένα σφιχτό τσοκάρισμα προϋποθέτει ότι εσύ για κοντινές αποστάσεις θα χρησιμοποιείς φυσίδι διασποράς. Δεν μπορείς δηλαδή να βάλεις ένα φυσίδι διασποράς σε πέντε άστρακα, σε κύλιο, ή βελτιωμένο κύλιο. Γιατί έχει μελετηθεί ο διασποραίας εσωτερικά που έχει, είτε είναι σταυρού είτε είναι ελικοειδής, έχει μελετηθεί για να δουλέψει, να σφιχτεί μπροστά και να ανοίξει. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή το σφίγγει το στόμιο, το σφίγγει το διασπορέα και μετά ανοίγει. Ενώ στον κύριο φεύγει έτσι. Είναι ακανόνιστη η διασπορά. Δεν ξέρει δηλαδή πώς θα το πάρει και τι θα πάρει. Δεν δουλεύει. Δεν είναι φτιαγμένο για να δουλέψει με ανοιχτή κάνη. Γιατί ακούστατα σου λέει ο κατασκευαστής ότι όταν είσαι ένα όπλο με ανοιχτή κάνη πέντε άστρα, χρησιμοποιείσαι μανιτά. Πάρε μανιτά. Δεν χρειάζεται να πάρει διασπορά. Συγκεντρωθεί. Όχι, βάλει μετά. Μόνο. Ναι. Αν θες να κυνηγήσεις στα 10 μέτρα, στα 12, στα 10 κάτσα και έχεις κύλινο, πάρε φυσική με μανιτά. Αυτός είναι ο σωστός συνδυασμός. Άλλη απορία έχουμε στα ψυγεία. Εσείς ποιο θεωρείτε ότι είναι το καλύτερο το κάσμα για ένα κυνήγι πεκάτσα, α πούμε, σε ένα δίκανο. Προσωπικά, εγώ θα σας πω τι χρησιμοποιώ εγώ. Γιατί για τον καθένα είναι διαφορετικό πράγμα. Ναι, ναι, όχι. Έτσι, για αυτό ρωτάω. Σας άκουσα την εμπειρία. Γιατί είναι και που κυνηγάει κάποιος. Αν κυνηγάει στα έλατα, αν κυνηγάει εδώ, είναι ανοιχτό. Όχι εδώ, όχι εδώ, στο δάσος. Εκεί που πρέπει να την κυνηγήσει όλα. Το όπλο που χρησιμοποιώ εγώ βασικά είναι κυλιούρο. Και οι δύο κάνεις. Βασικά το πεκατσοτό στο κόμμα είναι αυτό, το φέρει εδώ. Αυτό εδώ το χρησιμοποιώ στο πεκάτσα. Έτσι. Είναι 67 πόντους κάνει, είναι κύλιος. Όχι κομμένο. Είναι από το εργοστάσιο έτσι. Οπότε είναι κύλιος και οι δύο. Χρησιμοποιώ μάλλον τάπα. Το έχω δοκιμάσει βέβαια με διάφορα φυσίγια με μάλλον τάπα και έχω βρει αυτό που ταιριάζει. Γιατί δεν πάνε να πει ότι όλα τα φυσίγια με μάλλον τάπα μπορεί να ταιριάζουν. Έτσι παίζει ρόλο αυτό. Θέλει δηλαδή να κάνουμε και κάποιες δοκιμές με το όπλο μας. Δεν είναι ότι ένα φυσίκι με μάλλον τάπα ταιριάζει με όλα τα όπλα. Πρέπει δηλαδή, για το ακριβώς που υπάρχουν και πολλά φυσίκια. Να βρει κάποιος αυτό που ταιριάζει. Αλλά αν θέλει κάποιος λοιπόν να έχει ένα ανοιχτό όπλο, είναι καλό να χρησιμοποιήσει φυσίκι με μάλλον τάπα. Σε ανοιχτή κάνει. Αν το ανοίξει σοκαρισμένη κάνει, θα πρέπει να πάει σε ένα φυσίκι για το αν έχει full chop ή δύο άστρα. Πρέπει να πάει σε ένα ψήγη διασπορά. Δεν μπορεί να το φυγήσει κοντά με ένα τέτοιο. Άλλο. Ορίστε. Υπάρχει κάποιο πρακτικό με εφαρμογή κάποιες εταιρείες που κάνουν κάποια φυσίκια τα οποία είναι η διασπορά. Δηλαδή στην ουσία είναι σταυρός μέσα σε ποτήρι. Είναι μια διάμεση κατάσταση και ακούμε τελικά κάποιες φορές κάποιοι να λέει ότι βάζουν αυτά τα διασπορά στα οποία καταπληκτικά γιατί άρεσε 35 μέτρα. Αυτά θα σας πω γιατί έγιναν έτσι. Αυτά με σταυρό μέσα σε κοιάφιο έγιναν για να μην μολυβδούν οι κάνοι. Ο σκοπός που τα κάνει ήταν αυτός. Γιατί σκέτος ο σταυρός, χωρίς κοιάφιο, ή ο περιστροφικός, ο ελικοειδής διασποραίας, τι κάνουν. Γεμίζουν την κάνει μολυβδώσεις. Το πρόβλημα ήταν αυτό. Γι' αυτό και τον βγάλανε. Δεν τον βγάλανε για να ρίχνει κοντά μακριά πατού. Ρίξτε, δεν είναι για αυτό. Απλώς υποθέτουν κάποιοι ότι επειδή είναι μέσα σε κοιάφιο ένα σταυρός, είναι για να ρίχνει κοντά και μακριά. Δεν είναι έτσι. Τελικά αυτό είναι διασποράς ή δεν είναι. Διασποράς είναι. Είναι διασποράς. Απλώς δεν πολυβδόμουν την κάνει. Ναι, αλλά για την κρύα αυτά τη σύγκια δεν είναι για αυτό. Δηλαδή τουλάχιστον κάποιοι λένε πρακτικά, εγώ δεν τα χρησιμοποιώ, ότι τα σύγκια αυτά ρίχνουν σε πολύ αρκετά μεγαλύτερες αποστάσεις από αυτό που θεωρούμε ότι είναι σωστό. Για ένα διασποράσμα το οποίο χρησιμοποιείς με τα 25 μέτρα. Τα έχετε χρησιμοποιήσει εσείς. Εγώ προσωπικά όχι, αλλά έχω ακούσει από αρκετό κόσμο για ότι τα χρησιμοποιούν και σε κυνήγια τα οποία δεν είναι για. Δεν είναι κυνήγια δηλαδή που χρησιμοποιείς κανονικό διασπορά. Και ότι πάνε και στα 30 μέτρα σύμφωνα. Απλά έτσι. Αυτή η εντύπωση υπάρχει κάποιες φορές. Κάντε μια δεκτυμία, ρίξτε με το όπλο σας. Ρίξτε κανένα ψυγείο τέτοιο. Κάντε μια δεκτυμία με το όπλο σας να δείτε. Ναι. Γιατί είναι πολύ πιθανό να δείτε με το δικό σας όπλο διαφορά. Δηλαδή να μην είναι για τόσο μεγάλη απόσταση που λέμε.
Δηλαδή, αν θέλετε να μιλήσει και για πόσα μέτρα ενδείκνυται. Όχι για διασπορά. Είναι διασπορά. Διασπορά, έτσι. Μιλάμε για maximum 20 μέτρα. 20 μέτρα. Όταν μιλάμε για διασπορά. Η διασπορά είναι από 10 μέτρα έως 20. Ανάλογα από τι κάνει, ρίχνονται. Μπορεί λοιπόν να κάνει μια πολύ ωραία ροζέτα στα 15 μέτρα και να ικανοποιεί κάποιον. Στα 20 να είναι ανεπαρκές. Στα 10 να είναι πιο κλειστό και να μην το κάνει. Γι' αυτό λέω, είναι καλό να το δοκιμάζουμε με το όπλο μας και να μην ακούμε, ξέρω εγώ, τι μου λέει εμένα ο Σπύρος. Πάρε αυτό, το έχω ρίξει εγώ, το έχω κάνει. Δεν ξέρω να το δοκιμάσω πρώτα πριν πάω εγώ στο κύκλο. Το πάω να το ρίξω με το όπλο. Δεν έχω το ίδιο όπλο με το Σπύρο. Πάρε με τώρα ο Σπύρος. Έτσι. Θεωρούσα ότι έκανε διάμεση στους παγκασμένα. Και ένα σέλικα με ένα σταυρό μπορεί πάλι να έχουν μια μικρή διαφορά γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι χρειάζεται δοκιμή. Μπορεί δηλαδή ένα διασπορά με λικοειδή διασπορά να ικανοποιήσει περισσότερο από ένα τέτοιο ψή που ικανοποιεί κάποιον άλλο, με ένα άλλο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε δοκιμή με το δικό μας όπλο. Αυτό το οποίο καθορίζει το άγγιγμα της φωτιάς είναι το κλείσιμο της κάρτας. Και όχι τόσο η χρήση του ψυγείου. Εννοώ ότι αν έχεις μία κλειστή κάνη και την περκάσεις με μάλινη τάπα, έχεις περίπου τα ίδια αποτελέσματα στο 30 μέτρα, 35 μέτρα με φυσίγιο το οποίο έχει φτιάχνει. Μα ουσιαστικά η μάλινη τάπα σου δίνει αυτό ακριβώς το τσοκάρισμα που αναγράφει πάνω, σαν κατανομή. Ο συγκεντρωτήρας στο κιάθιο προσθέτει ένα βαθμό τσόκ παραπάνω σε αυτό που έχεις. Τώρα το ξέρετε, γι' αυτό και ονομάζονται φυσικά μακριά να προστάσουν ουσιαστικά. Γιατί αν κάποιος δηλαδή ρίχνει με δύο άστρα κάνει και συγκεντρωτήρα, η κατανομή που θα πάρει θυμίζει πολλές φορές full τσόκ. Όχι δύο άστρα. Όταν βγάζει 78% ή 79% συγκέντρωση, στα 35 μέτρα αυτή είναι συγκέντρωση για φουλ, όχι για δύο. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές όταν είναι τρία άστρα η κάνει και τη δοκιμάζουμε στα 35 μέτρα, η κατανομή που βγάζει αγγίζει το 68%. 67% που είναι δύο άστρα. Μια τέτοια ποσόστοση σε σκάλια. Ενώ όταν το ρίξεις με μάλλη τάπα, θα πάρεις τα ποσοστά που είναι στη σύσφυξή σου. Ακριβώς. Αυτό είναι. Μπαίνουμε στα όπλα. Έτσι, ουσιαστικά έχουμε δύο κατηγορίες. Έχουμε τα δίκανα, είτε είναι σούπερποζέ, είτε είναι πλαγιόκανο. Και μετά έχουμε τις καραμπίνες. Εδώ. Πάμε όμως λίγο να δούμε εδώ στα δίκανα, να ρωτήσω πόσοι κυνηγάνε, όχι έχουν, διαφορά, όλοι μπορεί να έχουν. Το θέμα είναι να το κυνηγάμε. Πόσοι κυνηγάνε με πλαγιόκανο. Εγώ είμαι περιστασιακό. Αυτό είναι όλα. Ωραία. Εσείς που κυνηγάτε με πλαγιόκανο, είναι δισκάνδαλο ή μονοσκάνδαλο. Ποιος έχει δισκάνδαλο. Και δισκάνδαλο και μονοσκάνδαλο. Ωραία. Εσείς που έχετε δισκάνδαλο, είναι αγγλέ το κοντάκι όπως είναι στο πάνω. Και αγγλέ και πιστολή. Σε δισκάνδαλο. Ναι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι οι δύο σκάνδαλες ταιριάζουν απόλυτα με ένα αγγλέ κοντάκι. Για πρακτικούς λόγους. Τι εννοώ πρακτικούς λόγους. Για να μην χτυπιέται εδώ με το μέσος. Να μην σου τσακίζει το μέσος. Γιατί αν είναι πιστολέ το κοντάκι και έχει δύο σκανδάλες, όταν το δάχτυλο μπει στην πρώτη σκανδάλη, έχει έρθει πολύ κοντά ο μέσος στον υποκλιακτήρα. Και εδώ με την ανάπτυξη θα συγκεκριθεί. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο μεγάλο εάν το κοντάκι, το μήκος του, είναι κοντό για σένα, για το σωματοτυπό σου. Δηλαδή αν το κοντάκι του είναι κοντό. Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Πολλαπλασιάζεται δηλαδή το πρόβλημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κατά ανάγκη ένα δισκάνδαλο, μόνο αν έχει ένα ανοιχτό σεμιπίστολ κουτάκι, όπως είναι το από κάτω. Αλλά ανοιχτή κυρτότητα, έτσι όχι κλειστή κυρτότητα. Δηλαδή τι εννοώ, να μην είναι ένα φουλ πιστολέ κοντάκι όπως είναι στις καραμπίνες ή ξέρω εγώ σε αυτό εδώ το σουπερποζέ που έχει φουλ πιστολέ δηλαδή. Έτσι. Εδώ, αν είχαμε δηλαδή δύο σκανδάλες, θα είχαμε πρόβλημα. Μπαίνει εδώ που είναι η πρώτη σκανδάλη και κοιτάξτε πόσο κοντά έρχεται ο μέσος των υποκλιακτήρων. Οπότε με την ανάκρουση γίνεται αυτό. Ταν, ταν, χτυπάει. Άρα προσέχετε το αυτό και εδώ είναι και η εξήγηση γιατί κάποιοι είχαν όπλα στο παρελθόν τα οποία τους χτύπαγαν εδώ. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός. Πιστολέ λαβεί με δύο σκανδάλες και ο δεύτερος λόγος είναι κοντό κοντάκι για το σωματόδιο. Πάμε στις καραμπίνες. Καραμπίνες ουσιαστικά έχουμε δύο τύπους που σήμερα χρησιμοποιούμε. Τις αραμίες και τις αδραμίες. Εντάξει, παλαιότερα υπήρχε η Ελατηρίου η 85, η Φράγκη 48 Αλσάδα, η Βρέντα. Αυτές είναι πιο παλιές. Δεν ξέρω, κυνηγάει κανένας με κάποια από αυτές. Τις δύο πρώτες. Ότο 5 και 48 Αλσάδα. Το ξέρετε ότι πάλι η γνωμή κάνει, ε. Ναι. Ο κλείς με την κάνει. Ακριβώς. Δηλαδή κλείστρο και κάνει είναι δεμένα μαζί και πάνε πίσω. Ναι. Και η κόσμο. Και ο Θήμης που έχει κόσμο είναι επίσης Ελατηρίου. Σήμερα σπάνια κατασκευάζονται πια. Έτσι όπως βλέπετε όλες οι εταιρείες σήμερα, είτε είναι η Μπερέτα, είτε η Μπράουνικ, είτε είναι η Πενέλη, όλες έχουν αδρανίαση αερίου. Έχει δηλαδή επικεντρωθεί εκεί όλο το αγοραστικό ενδιαφέρον. Έχει αρχίσει και συρρυκνώνεται το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις Ελατηρίου. Λόγω της ανάπτυξης. Ουσιακό θα γίνει. Είναι ότι τη νιώθεις με την παλινδρόμηση αυτή της κάνεις, σου δίνει αίσθηση να είσαι περισσότερο. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ, αυτό είναι ένα κεφάλαιο πολύ σημαντικό που αφορά τις πιέσεις δοκιμής. Προσέξτε εδώ τι γίνεται τώρα. Οι πιέσεις δοκιμής του όπλου είναι πολύ σημαντικό να τις γνωρίζει ο κατοχός του. Δηλαδή σε τι πίεση είναι δοκιμασμένο το όπλο. Είναι δοκιμασμένο στα 900 βάτς, 950 βάτς, 1200, 1370. Πού? Ώστε τα ψύγια που χρησιμοποιεί να είναι μέσα στα όρια ασφαλείας. Παράδειγμα, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ ένα φυσίγγι μάγνου σε ένα κανονικό όπλο. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι μόνο το ότι η θαλάμη είναι 70 χιλιοστά και το άλλο είναι 76 χιλιοστά. Αν είναι κλειστό το φυσίγγι, κλεισμένο δηλαδή αστεροειδές στο μάγνου φυσίγγι, μπαίνει μέσα στα λάθη. Ότι το ρίξεις όμως είναι το πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Κλειστό δηλαδή το χωράει. Όταν ανοίξει όμως ανοίγει μέσα στον χώρο συναρμογής και πολλαπλασιάζονται οι πιέσεις. Σας το λέω γιατί σαν σεμινάριο στην Καβάλα που θα κάνει στον Κυβερνητικό Σύλλογο, λέει ένας, λέει το όπλο του πατέρα μου που έχω, τα ρίχνει όλα. Λέω τι είναι. Λέω τα ρίχνει, λέει και τα πάρνει φυσικά. Λέω πώς τα ρίχνει. Μου λέει τα παίρνει μέσα, το βάζω, λέει τα παίρνει. Έχει μάθει το ψυγείο επειδή το παίρνει μέσα και κλείνει. Όχι, δεν είναι πολύ ακόμα, αλλά το χωράει. Αφού λέει το παίρνει, λέει τίποτα, το ρίχνει. Όχι, βέβαια. Δεν είναι επειδή το παίρνει μέσα, το ρίχνει. Τι θα ρίξει το. Τι γράφει πάνω, τι κάνει. Γράφει 2 και 3 τέταρτα τη σύζα σε 70 χιλιοστά. Τέλο. Μέχρι εκεί. Μπορεί να βάλει από εκεί και κάτω 65-67 χιλιοστά μέχρι 70, αλλά όχι πάνω από εκεί. Ένα όπλο που έχει θαλάμη 3 σύζε. 76 λεπτά μπορεί να πάρει ό,τι είναι κάτω από αυτό. Δεν μπορεί να πάρει πάνω από αυτό. Έτσι, προσοχή εδώ.
Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τα 20 τα όπλα. Κυνηγάει κανένας με 20. Έχει κάνει ένα 20. Κυνηγάτε με αυτό, κυνηγάτε. Είναι απλό ή μάγνουμ το όπλο σας. Μάγνουμ. Μάγνουμ είναι όλα, ε. Απλό μπερέ. Μπορείτε λοιπόν να τα ρίξετε. Γιατί υπάρχουν και 20 που δεν είναι μάγνουμ. Είναι 2-3-4. 70 δηλαδή. Έχετε και 12 εσείς που έχετε 20. Προσέχετε τα ψύγια. Όλα τα ψύγια. Προσέχετε τα ψύγια, μην μπερδευτείτε. Γιατί να ξέρετε ότι το χειρότερο ατύχημα που μπορεί να γίνει είναι κάποιος να βάλει το χέρι στην τσέπη όταν είναι βράδυ, όταν έχει φτάσει μόνο στο καρτέρι ή οτιδήποτε και να έχει μπερδέψει μέσα στο γυλαίκο ή οτιδήποτε 20 επειδή κυνήγησε με το 20 και να έχει βάλει και 12. Αν πάρει το 20 και το βάλει μέσα, έχει φύγει στα λάδια. Και έχει πάει και έχει βρει τον κόνο. Συναρμογής και εκεί φρακάρει. Και μετά όταν βάλει το 12 μέσα, το παίρνει κανονικά το 12. Αλλά ήδη είναι φραγμένη κάνει. Προσέχετε το, είναι το χειρότερο ατύχημα που μπορεί να γίνει στον κυνηγό αυτό. Σκοτώθηκε κατευθείαν. Το όπλο μετατράπηκε σε βόμβα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι πουλωμένη κάνει, εκρήγνεται και το 20 μέσα. Μόλις πατήσει σκανδάλι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τους κανόνες ασφαλείας. Εδώ είμαστε τώρα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο εκεί. Βλέπετε τα σκίτσα. Ε, τα βλέπω. Λοιπόν, κοιτάξτε τα λίγο. Πάμε και θέλουμε να βγάλουμε, να ανοίξουμε το όπλο. Μέσα από τη θήκη. Καλή ώρα. Παίρνουμε την καραμπίνα λοιπόν, να την ανοίξουμε. Ανοίγουμε την τύχη της. Εδώ. Την τραβάμε έξω. Το κλείστο είναι κλειστό. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι αυτό. Τσακ. Να ελέγξουμε τι γίνεται. Κατευθείαν. Μην έχει ξεχαστικά ψήφι μέσα. Προσέχετε σημαντικά πράγματα αυτά. Έτσι, όσον αφορά το θέμα του όπλου. Και όταν το αποθηκεύουμε, έτσι πάντα φροντίζουμε να είναι κλειστό το κλείστρο και ρηγμένη η σφύρα, αλλά προς τα πάνω λίγο. Όχι κλειστό τελείως, γιατί εδώ μπορεί να σπάσει βελόνα. Έτσι. Να είναι δηλαδή, το κατεβάζουμε λίγο και μετά το πατάμε ώστε να μην εκτονωθεί σε όλη τη διαδρομή η βελόνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Παρατηρήστε εκεί τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται κάποιος το όπλο. Παράδειγμα, όταν γεμίζω το όπλο, θα το κάνουμε με την καραμπίνα γιατί συνήθως πιο πολύ καραμπίνα έχετε. Όταν γεμίζουμε το όπλο, το γεμίζουμε έτσι. Δηλαδή το όπλο να είναι στο ύψος του ανθρώπου. Πάντα το όπλο γεμίζεται εδώ. Ή εδώ, ή εδώ. Εδώ όμως είναι καλύτερα, είναι πιο σωστά, έτσι διδάσκεται έξω. Δηλαδή γεμίζουμε θαλάμικα και μετά από κάτω. Και πάντα είναι στραμμένη, κάνει εδώ και εδώ από κάτω που μας κάνει εγκλωβίζεται το όπλο. Ώστε τη στιγμή που εγώ κλείνω το κλείστρο, εάν τυχόν και πυροδοτήσει, όταν κλείνει το κλείστρο, εάν ρίξει, γιατί μπορεί να έχει σπάσει βελόνα, εγώ να μην το ξέρω. Αν ρίξει το όπλο, εδώ να κοντράρει η ανάκρουση. Γιατί εδώ, αν το γεμίσει εδώ, θα φύγει κάπου. Και με την κρούση, θα ρίξει τη δεύτερη. Αν έχει. Προσέχετε το. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να γεμίσω. Κάτω εδώ. Ένα, δύο. Από κάτω. Δηλαδή πάντα είναι κάτω από τη μασχάλη, εγκλωβισμένο το όταν το γεμίζω. Γιατί δεν ξέρετε τι γίνεται. Επίσης το ίδιο είναι με το Super Posé. Όταν το κλείνω, να μην το κλείνω σε ύψος του ανθρώπου. Δηλαδή γεμίζω εδώ τώρα και το κάνω έτσι. Δεν επιτρέπεται. Γεμίζω κάτω. Και προχωράω.
Είναι πολύ σημαντικό. Οι κανόνες ασφαλείας είναι πάρα πολύ σημαντικοί και επίσης να ξέρετε ότι όταν χρειάζεται να μπω σε ένα χώρο με κόσμο, σε ένα καφενείο για παράδειγμα, μετά το κυνήγι ή οτιδήποτε, θα πρέπει το όπλο να το αδειάζω και να είμαι έτσι, με το πλήστρο πίσω. Δηλαδή και να το αδειάσω και να μπω μέσα στο καφενείο και να είναι έτσι κλειστό και να το παρατήσω έτσι πάνω στο τραπέζι ή έτσι σε μια καρέκλα εδώ, είναι απαράδεκτο, γιατί μπαίνει κάποιος μέσα και το κοιτάει με κλειστό το κλείστρο. Σου λέει, όχι, τι γίνεται. Είναι από κάτι. Να το γεμίσει ανάποδα είναι διαφορετικά. Είναι καλό. Ανάποδα και αυτό. Πρώτα να τα βάλει τα βάση στα λάμη και μετά από κάτω και μετά να βάλει τα βάση. Ανάποδα. Είναι κακό. Όχι, είναι κακό. Δεν είναι κακό. Όπως θέλει, αρκεί το που είναι εδώ να είναι στραμμένο σε ασφαλές μέρος. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, αυτό που είναι πολύ σημαντικό στις καραμπίνες είναι όταν κάνουμε μετακινήσεις. Δηλαδή, θέλουμε να φύγουμε τώρα, να πούμε στα μάξι να πάμε και πάλι. Και πολλές φορές το όπλο το αφήνουμε γεμάτο στο διπλάνο, κάτι σπατάει. Okay. Προσέχετε το αυτό. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί όμως ο περαδοχός θα ρίξει. Μπαμπή, αυτό δεν είναι προβληματικό το όπλο να ρίξει με τον παραδοχό κραδασμό. Το θέμα είναι ότι δεν το πιστευόμαστε. Γιατί δεν πιστευόμαστε ούτε για την ασφάλεια. Η ασφάλεια μπλοκάρει τη σκανδάλη. Όχι τον κόπο. Θα το ξέρετε αυτό. Η ασφάλεια δηλαδή που βάζω εγώ στο κόπο, όταν θα βάλω ασφάλεια, μπλοκάρει μόνο τη σκανδάλη. Δηλαδή δεν πατάω το κουμπί κλάτς τη ασφάλεια και το βάζω. Γιατί έχει μπλοκάρει τη σκανδάλη, αλλά δεν έχει μπλοκάρει τη σφύρα μέσα. Εκεί που κρατιέται. Με μια λακκούβα, δηλαδή ένα μπα, θα κάνει, μπορεί να ρίξει από το πίσω τον ουρανό. Μα τώρα φαίνεται στην μικρότερη μετακίνηση που πρέπει να το λύνεις. Κανονικά, αν θέλει κάποιος να είναι νόμιμος, ναι. Κανονικά, ναι. Επίσης, στους κανόνες ασφαλείας, να ξέρετε ότι εμπεριέχεται έξω το πώς θα το κρατάω το όπλο όταν κινούμε στον κυνηγό του. Οι πιο πολλοί γνωρίζαμε παλιά, γι' αυτό σας το λέω, εξελίσσονται τα πράγματα και αυτά αλλάζουν. Και εμείς πρέπει να είμαστε μέσα στις εξελίξεις. Το κρατάμε μέσα. Είναι ότι δεν είναι κακό. Δεν είναι το πράγμα. Και πάμε. Κοιτάξτε όμως που ναι. Και αν πέσω, αν σκουντουπίσω και πέσω, το όπλο νικάει ψηλά και θα ρίξει. Αυτός ο τρόπος λοιπόν καταργήθηκε πια έξω, δεν διδάσκεται έξω στις σχολές αυτός ο τρόπος. Δεν είναι σωστό κράτημα και ούτε στις εξετάσεις που περνάνε στη Γερμανία, στην Αγγλία και εκεί για να πάρουν την άδεια. Το κρατάνε έτσι, δεν τρέπεται, τους κόβουν. Το σωστό κράτημα είναι ή εδώ, πάντα δηλαδή κάνει να είναι σε ασφαλή κατεύθυνση, ή εδώ, ή εδώ. Κοιτάξτε, όχι έτσι όπως το κρατάνε τις ολιάδες, από πάνω. Εδώ. Εδώ πώς το κρατάω. Και προχωράει. Εγώ είναι μία. Τώρα είναι πολύ σημαντικό να τους δοκιμάσετε για να τους δείτε αν σας βολεύουν ή όχι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, πρέπει να ξεβολευτούμε για να γίνουμε καλύτερα. Είναι και θέμα τερέν, νομίζω, κύριε. Παίζει ρόλο και αυτό. Για το τα κυνηγά στον κάμπο στην Αγγλία, ξέρω πώς τα πίνουν και τα κλπ. Μπορεί να το βάλετε εσείς. Εδώ πέρα τώρα που είναι ο καστοτρόχαλος με αυτό, όμως έχει στις ζήσεις, βέβαια, ο άλλος ο τρόπος, ο χαμηλός,
Προφανώς ο τρόπος ενδείκνυται να περπατήσετε και εδώ, στο τερέν αυτό. Επίσης, ένας δεύτερος τρόπος που επιτρέπεται είναι εάν έχετε ζώνη, φυσική οθήκη δηλαδή, ή γυλαίκο, τα 4-5 εδώ φυσίγια στο πλάι, να μην τα χρησιμοποιείτε ποτέ και μπορείτε να βάζετε αυτό το εδώ, αν θέλετε. Σε αυτό το σημείο, να τα κουμπάτε εδώ. Αλλά πάντα το αριστερό χέρι να το έχετε ξεκούραστο. Θα το δούμε και στη σκόπευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην επόμηση το αριστερό χέρι να είναι ξεκούραστο. Εδώ κουράσαμε το αριστερό και κρατάγαμε ξεκούραστο το δεξί. Όπως θα διαπιστώσουμε αργότερα, το αριστερό κάνει όλη τη δουλειά. Το δεξί απλά πατάει τις κανάλι. Ακολουθεί την κίνηση του αριστερού. Το δεξί δηλαδή δεν αναλαμβάνει το αγωνιστικό ρόλο στην επόμηση. Το αριστερό κάνει όλη τη δουλειά τη σκόπευση. Αυτό δηλαδή κατευθύνει το όπλο στο στόχο. Αβή, υπάρχει ένα σημάντα ο οποίο έχει μια βάση στο... και κάτω το κοντάκι. Και το κρατάς έτσι όρθιο. Γι' αυτό τα έχουν βγάλει. Έχουν βγάλει τώρα τέτοια, ακριβώς επειδή αλλάξαν τα πράγματα. Έχουν βγάλει ένα σαν υπόβαθρο, ο οποίος εδώ, αν δεν έχει φυσικά σε αυτό που λέμε, έχει τάκι μια σαν υποδοχή, το οποίο το έχει εδώ. Και χαρακτηριστικά το λένε τεμπέλη αυτό. Και ακουμπάει εδώ, τάκ. Πάω το ακουμπήσει εδώ. Ναι, ναι. Για να μην σε κουράζει. Θα πουλάνε. Ναι. Έτσι. Επίσης, όπως βλέπετε, και το κράτημα αυτό εδώ, που εντάξει, επίσης φαινόταν φυσιολογικό, αυτό εδώ. Στο δικό μου. Ωραία, δεν επιτρέπεται ούτε η τάση. Και το δάχτυλο σκανδάλι κιόλα εδώ, ε. Έτοιμοι είμαστε. Πάμε, το ρίξαμε το άλλο πίσω. Κατευθείαν. Λοιπόν, προσέγγιζε το αυτό. Το λέω γιατί όλα τα λάθη κάνω. Έτσι. Όλα τα λάθη κάνω. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν. Προσέχετε εδώ, είναι επίσης πολύ σημαντικό να περνάτε ένα φράχτη. Γιατί εδώ έχετε πλούς. Έχουν γεμίσει τα βουνά της οικογένειας. Απίστευτο πάνω, αυτό έλεγα του προέδρου. Το πρωί και του Νίκου που είχαν πάει και μίγει του λέω πρέπει να έχουν πρέπει να έχουν πρέπει. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα το 1890 φτιάξαν αυτούς τους φράχτες και χωρίζανε τα βουνά. Δηλαδή πόσες πέτρες έχουν κουβαλήσει με τα χαϊδούρια και τις βάζανε εκεί για να κάνουν τι, να κλείσουν το βουνό. Σύνορα. Σύνορα. Είναι τραγικό όμως αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή πάνω στο βουνό, έτσι το βουνό. Και να πούμε κάτι εδώ, να πηγαίνει μέχρι πάνω. Δηλαδή, πόσους μήνες χρόνια δουλεύανε να βάζουν τις πέτρες από τους κατάδικους. Ουσιαστικά ήταν κατάδικοι στον τόπο. Αδυνατίζανε. Εγώ ξέρω τους κατάδικους να κάνουν. Ξέρετε όμως, αυτοί ήταν οι ίδιοι. Βόσκανε τα πρόβατα και ταυτόχρονα χτίζανε. Όταν το κλείνανε αυτό το κομμάτι, βάζανε τα πρόβατα εκεί και σιγάζανε. Και όχι να χωρίσουν αυτό έγινε μετά. Και να συγκρατούν τα κόμματα. Για να συγκρατούν τα κόμματα και να περιορίσουν τα πρόβατα. Ναι, αλλά δεν μιλάμε σε εκείνα που ήταν καλλιεργήσιμα. Και στρα. Έτσι, δεν τότε ήταν καλλιεργήσιμα στα φαντάρια. Και αυτά ήταν καλλιεργήσιμα. Δεν πάνε στο βουνό το έτσι. Το πέτρινο κουμέκι και του δίνει και του δίνει. Πάει που είναι πάνω στην κορμή. Τι έκανα με την κορμή. Δεν είναι όλα καλλιεργήσιμα. Δεν είναι όλα τα νησιά. Λες και στο ένα νησί ξεσήκωνε το άλλο. Σε άλλα νησιά είναι όρθιο. Ήταν σύνορα. Το πλήθος ήταν για σύνορα. Πάντως αυτό δεν υπάρχει σε άλλο μέρος. Του κόσμου εδώ. Έτσι τέτοια πράγματα να γίνεται. Πολλά δεν υπάρχουν σε άλλο μέρος. Και μόνο και κλάδο. Δηλαδή, αφού σκεφτόμουν αυτό, θα πάμε στο βουνό μαζί τους, θα πεθάνουν. Το βουνό όλο αυτό θα το πάρει μαζί του, θα πεθάνει. Μην τυχόν και το πάρει κανένας άλλος δίπλα. Όλες οι δημόσιες εκτάσεις έχουν γίνει ιδιωτικές. Λοιπόν, εδώ, όταν λοιπόν περνάμε ένα φράχτη, βλέπετε ότι απαγορεύεται να έχεις το όπλο κάτω από τη μασχάλη και να περνάς το φράχτη έτσι, με κλειστό δηλαδή το πλήστρο, και να το έχεις εδώ έτσι κάτω από τη μασχάλη για να το κρατάς έτσι και να περνάς. Δεν είναι τίποτα, πρέπει να το ανοίξεις. Σαν και βάλε εδώ το φυσίκι, κάθετα, το γνωρίζει τον τρόπο αυτό όλοι. Δεν το ξέρετε. Μα το κάθετα και
πρέπει να το κάνει. Το σωστό είναι να βάλεις το όπλο από την άλλη μεριά του πράκτη. Αφού το βάλεις εδώ, να το βάλεις από την άλλη πλευρά και να περάσεις με την άνεσή σου χρησιμοποιώντας τα χέρια σου. Έτσι, είναι βασικό αυτό. Και όχι να έχεις... Ούτε καν χιαστή αορτήρα. Και εγώ είμαι χιαστή τον αορτήρα πια να περάσω. Πρωί και ο Νίκος, όπου μου είπα, λίγο μια χτή στο σούπερ κοζέκι. Που δεν είναι εύκολο, γιατί όταν είναι ψηλός ο φράχτης, δεν είναι εύκολο. Είναι ψηλή φράχτης. Γι' αυτό που είναι και γνωσιά. Όπου είναι να πάρει κάθος. Είναι ψηλή φράχτης. Πώς είναι το τόπο. Λοιπόν, το μεσαίο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, βέβαια, για εσάς εδώ πέρα δεν είναι και τόσο. Είναι καμίως ασφαλεία πολύ σημαντικό. Ο μεσαίος. Ποτέ δεν του θα κάνουμε κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε. Το βλέπουμε τι είναι. Αυτό συνήθως είναι σε μεγάλα φουρνάρια, σε τόπους που είναι δασωμένοι, που είναι πυκνοί. Και πολλές φορές του φεκάνε επειδή ακούσανε κάτι πίσω από το σπίτι. Χωρίς να δούνε τι είναι. Το μέρος το δικό σας εδώ, ο κυνηγότοπος δεν έχει τέτοιου είδους προβλήματα, εκτός από κάτι μέρη κάτω που είδαμε που είχε κάτι πυκνά από την σκήνα από εκεί. Αλλά να ξέρετε ότι ποτέ δεν του φεκάμε όταν δεν έχουμε ορατότητα του θυράματος. Όταν δηλαδή δεν το βλέπω αυτό που θα του φεκίσω. Τι είναι. Δηλαδή δεν του φεκάω ποτέ έτσι μέσα στο θάμα, μέσα στο πουρνάρι, μέσα στο ρίκι. Προσέχετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το λέω γιατί σε συλλόγους επάνω, Καβάλας, Σαλονίκης, Ιωαννίνων, έχουν σκοτωθεί άνθρωποι στα γουρούνια με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, το λέμε δηλαδή, είναι πολύ βασικό. Ορίστε. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ τις περιοχές. Ποιος είναι ο τρόπος να γίνει να καταστρέψει. Έχω πολύ καλή δεν σας άκουσα. Σε ποιο βασό τις περιοχές. Ποιος τρόπος να γίνει να καταστρέψει. Θες σφιχτεί τα σωμή. Ο τρόπος δεν αλλάζει το κρατήμα αυτό. Το θέμα είναι πώς θα το φυτίσουμε. Εννοείται να περάσετε μέσα από πυκνό. Ναι. Αυτό εννοείται. Ωραία. Ο τρόπος λοιπόν που περνάω μέσα από πυκνό είναι, γιατί είναι πολύ βασικό. Καταρχήν, αν είναι πολύ σφιχτό το μέρος, δεν μπορώ και να κυνηγήσω. Απλά μπορεί να περάσω μέσα από αυτό, να βγω σε άνοιγμα. Όταν είναι κάποιος σε κοινή αγριοκούρνη, ή θα είναι αυτός που κάνει την παγάνα και είναι μέσα, ή θα είναι έξω στο καρτέρι. Αυτός που είναι έξω στο καρτέρι, σαφέστατα δεν έρχεται σε επαφή με το πυκνό. Αυτός που έρχεται σε επαφή με το πυκνό είναι ο παγανιέρης. Αυτός έρχεται σε επαφή με το πυκνό. Και όσο αφορά το θέμα του παγανιέρη, εάν κάποιος χρειάζεται να περάσει είτε ακόμα και σκυπτός, το κράτημα είναι αυτό. Δηλαδή προστατεύω με την παράδειγμα, προστατεύω τη σκανδάλη, το βλέπετε, και περνάω. Αλλά έχω προστατεύσει τη σκανδάλη τελείως, για να μην τραβηχτεί από κάποιο κλαδί. Όχι έτσι δηλαδή. Έτσι, προσέχετε το αυτό. Το λέω γιατί μπορεί κάποιος από εσάς να πάει σε κάποιο κυνήγι, γουρουνιού, έτσι, στα Γιάννενα ή κάπου αλλού. Να το ξέρετε, ποτέ έτσι, πάντα προφυλάσω τη σκανδάλη για να περάσω. Και το όπλο πάντα από κάτω και μπροστά. Όταν περνάω δηλαδή σφιχτός από κάτω. Τι τρόποι είναι που διδάσκονται έτσι. Επίσης εδώ, προσέξτε αυτό, είναι πολύ σημαντικός κανόνας ασφαλείας με το θέμα του όπλου όταν τελειώνεται το κυνήγι. Μόλις γυρίσετε στα μάξι, το όπλο ποτέ δεν το ακουμπάμε πάνω στον ουρανό ή πίσω στο παπαγκάλι. Ή ποτέ δεν το ακουμπάω στο φτερό του αυτοκινήτου έτσι. Να ξέρετε ότι αυτός που μπαίνει μέσα, γιατί μόνο είστε δύο ή τρεις, αυτός που μπαίνει μέσα στα μάξι για να ξεκινήσει, δεν το βλέπει το μάξι το όπλο αν είναι εδώ ή αν είναι πάνω από τον ουρανό ή αν είναι στο πορπαγκάζ, ξεκινάει, πέφτει το όπλο. Το όπλο πρέπει να μπαίνει μπροστά στο καπό. Λέω γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να δέσει το σκυλί. Φτάνει λοιπόν στο αμάξι,
θέλει να δέσει το σκυλί. Κρακ, τραβάει το πλήστρο να είναι αυτό και στο ακουμπάει μπροστά στο καπό. Ώστε όταν μετά μπει ο οδηγός να το δει μπροστά. Καταλαβαίνετε, γελάει ο Γιώργος. Έχουν κάσει ρούλα. Βέβαια. Μόνο ειδικά πάνω στο αφήνει πάνω στον ουρανό. Πιάνει το σκυλί, το δένει, το βάζει μέσα στη σκυλιέρα. Έλα γρήγορα, γρήγορα, του λέω, μπαίνουμε μέσα, ξεκινάμε το πλήτο να πάω στον ουρανό. Εγώ μέσα το τρίποδο έτσι. Πάνω από τα σκυλόπουτα. Το αφήνουμε πάνω από το σκυλόπουτο. Εσύ πού να το δει ο οδηγός. Μόνο πάνω στο καπό μπροστά. Αυτό το θυμόσαστε. Πάνω το τρίποδο θα σας είναι έτσι έτσι. Πάνω στο καπό μπροστά. Το τρίποδο του αγγλικού θα σας. Το βλέπετε πώς το δείχνει εκεί. Εντάξει, το έχουμε πάνω φωτογραφία. Στο καπό του αυτοκινήτου ήταν ανοιχτό μπροστά. Εκεί. Ώστε όταν μπει ο άλλος μέσα να το δει. Προσέχετε αυτές τις λεπτομέρειες. Επίσης όταν κάποιος εδώ θέλει να περάσει κάποιο ρεματάκι το οποίο έχει μέσα καλάμια ή έχει νερό και δεν φαίνεται, είναι πολύ πιθανό να γλιστρήσει. Εκεί θα πατήσει, πρέπει πάντα είτε να ανοίξει το σουπερποζέ, να το σπάσει δηλαδή και να περάσει από μέσα ή τάκ, να βάλει κάθετο το ψύγι στο κλίστρο. Δεν περνάμε έτσι. Προσέχετε αυτή τη λεπτομέρεια. Δεν περνάμε έτσι. Επίσης εδώ είναι το ίδιο. Ποτέ δεν τρέχουμε το όπλο οριζόντια. Και πάμε εδώ. Μεγάλο κεφάλαιο. Καταρχήν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι μέχρι εδώ. Έτσι, αν θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε κάτι που σας απασχολεί. Είναι πολύ σημαντικό και μην διστάζετε. Είναι καλό να μιλήσουμε και να τα λέμε όλα. Το λέω γιατί μου έχει συμβεί πολλές φορές έτσι στα σεμινάρια που κάνω στους ιδιωτικούς συλλόγους, όταν λέω παιδιά έχω κάτι απορία, κάτι έτσι που θέλετε να ρωτήσετε να σας πω. Μόλις κάνουμε το διάλειμμα και βγαίνουμε έξω, μόνο το 4-5 εδώ. Πήγαμε αυτό και. Ναι, αλλά γιατί το λέγατε παιδιά πριν. Μπορεί να ενδιαφέρει τον Γιώργο. Το ίδιο πράγμα. Μπορεί να ενδιαφέρει τον Σπύρο. Αυτό δηλαδή που με ρωτά, μπορεί να ενδιαφέρει και κανένα δυο άλλους από εδώ μέσα. Γιατί να μην το πει εκείνη τη στιγμή. Να το πούμε, να το αναλύσουμε και να το ακούσουν και άλλοι. Μια ερώτηση. Να ωφεληθούν και οι άλλοι. Δηλαδή να μην κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας σε μια ερώτηση. Να πάρουμε μια απάντηση μόνο για μας. Είναι καλό, τάκ, να ανοίγει αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με την επόμενη. Καταρχήν, θα πούμε να ξέρετε ότι η επόμηση είναι το 90% της επιτυχίας μιας βολής. Το λέγαμε και στην εκπομπή χθες με τον Νίκο. Προηγουμένως ο Νίκος μιλάει το 90%. Τεράστιο το ποσοστό. Ναι, έχουν γίνει μελέτες για αυτό. Το 90%. Το 90% είναι η επόμηση. Εάν το όπλο δεν επομιστεί σωστά, αν το όπλο το επομίσω έξω, αντιχτή εννοώ. Αν εγώ επομίσω το πλήνάκι, πολύ βασικό είναι να το γυρίσω προς εσάς. Αν εγώ λοιπόν κάνω μια ακόμη σκηνά αυτό, και το πετύσω, το έχω κάτσει έξω. Το όπλο ρίχνει αλλού από την που εγώ κοιτάω. Εάν επίσης δεν το φέρω κάτω από το ζυγοματικό, κάνω αυτό και το φεκίσω. Δηλαδή το έχω φέρει απλά στον νόμο. Πάει αλλόβλο με τα μάτια μου αλλόβλο που κάνεις. Το όπλο στηρίζεται σε δύο σημεία. Το ένα είναι εδώ, στο υπερακάμπτιο μέσα και το άλλο είναι ακριβώς κάτω από το ζυγοματικό. Δύο τα σημεία. Ανεξαρτήτως εάν ακομίζω από δεξιά ή από αριστερά. Δηλαδή, τι εννοώ, είμαι εδώ, το ένα σημείο είναι κάτω από το ζυγοματικό και το άλλο είναι μέσα, εδώ, στον υπερακάμπτη. Έτσι, δύο σημεία στήριξη. Εάν έχει κάτι σωστά το όπλο, τότε τι γίνεται. Όλη η ανάρκωση διαχέεται μέσα στο σώμα. Δηλαδή, εδώ και εδώ
Όποιο όπλο και αν πάρω, έτσι, δεν έχει σημασία. Εάν είναι το Super Poser που εγώ κυνηγάω, ή εάν είναι, ξέρω εγώ, η Vinci που μου έδωσε ένας φίλος να κυνηγήσω, γιατί εγώ δεν έφερα όπλο. Πάλι η επόμενη που θα κάνω θα είναι ίδια. Δηλαδή, θα κουμπώσω εδώ στο ζυγωματικό και εδώ. Εάν εγώ είμαι εκεί, τότε τη στιγμή που πατάω τη σκανδάλη, η ανάπτυξη διαχέεται μέσα στο σώμα. Το όπλο έχει γίνει ένα. Εάν δεν στηρίζεται σωστά, θα με χτυπήσει εδώ ή θα με χτυπήσει εδώ. Εάν λοιπόν βλέπετε μελανιές εδώ ή εδώ, να ξέρετε ότι δεν είναι πρόβλημα στα μέτρα του όπλου. Πρέπει πρώτα να εξετάσουμε την επόμηση. Κάποιο λάθος γίνεται στην επόμηση. Και αν εξετάσουμε την επόμενη και το πρόβλημα παραμείνει, τότε εξετάζουμε τα μέτρα. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που εξετάζουμε είναι τι γίνεται με την επόμενη. Αν η επόμενη είναι σωστή ή λάθος. Και όπως είπα πριν, το 90% είναι. Προσέχετε πολύ μεγάλο το ποσοστό για την ευστοχία. Βλέπετε ακριβώς αυτό όπως φαίνεται. Στις τρεις είναι κάτω από το ζυγωματικό και εδώ, μέσα. Πριν πάμε εδώ πέρα, πρέπει να πούμε το εξής. Έχουμε αριστερό υπομίζοντες και δεξιό υπομίζοντες. Εδώ που είμαστε, μια παρέα τώρα εδώ. Πόσοι επομίζουν από αριστερά? Τρεις. Μόνο τρεις. Έχετε κυρία κομμάτι αριστερό εσείς. Το έχετε τσεκάρει, ε? Ή κλείνετε το μάτι όταν το φεγγάρετε. Από αριστερά και κλείνουμε το μάτι. Κλείνουμε το δεξί. Το ίδιο και οι άλλοι, εσείς. Καταρχήν να πούμε το εξής. Για να το πετύσουμε δύο φάρμα. Για να πάμε εκεί. Και μάλιστα πολλές φορές ρωτάνε ποια είναι η χρησιμότητα. Και γιατί να το πετύσουμε δύο φάρμα, λέει ο άλλος. Και να μην σημαδεύουν. Να κλείνουμε το μάτι, διαβάζουμε τη μοίρα εδώ στο τόπο και να το κλείνουμε πάρα πολύ. Γιατί. Τα γιατί. Γιατί εάν έχω τα δύο μάτια ανοιχτά, έχω εστίαση επάνω στο στόχο και μπορώ να εκτιμήσω την απόσταση που ορίζει εμένα από το στόχο. Τα δύο μάτια μαζί εστιάζουν. Όταν λοιπόν εστιάσω, μπορώ να κάνω καλύτερη εκτίμηση της απόστασης που ορίζει εμένα από το στόχο. Δηλαδή, είναι μακριά από πολύ ή κοντά. Άρα, σε μία τραβέρσα, από τη στιγμή που έχω ήδη καλή επίγνωση της απόστασης, μπορώ να ξέρω πόσο προσκόπευση θα βάλω. Αν βάλω μεγάλη ή μικρή. Προσέξτε πώς πάει το ένα και ενώνει με το άλλο τα πλεονεκτήματα. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει όταν εγώ είμαι έτσι. Το ένα μάτι δεν εστιάζει μόνο. Απλά σημαδεύει πάνω στη ρίγα. Πώς θα γίνει όμως αυτό μετά από τόσα χρόνια με ένα μάτι? Υπάρχει μέσα. Εσείς το πήρε το μάτι. Θα τα πούμε αυτά. Να ξέρετε, ενδιαφέρει τα πράγματα. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις για όλα τα πράγματα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε εμείς να τις ακολουθήσουμε. Να θέλουμε. Λύσεις υπάρχουν. Εμείς θα τις ακολουθήσουμε. Αυτό μετράει. Κατά πόσο εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεβολευτούμε από αυτό που ήδη ξέρουμε. Για να πάμε παρακάτω. Οι αλλαγές ενέχουν κόστος. Το κέρδος είναι στην απόφαση. Να αποφασίσετε εσείς να προχωρήσετε, να ξεβολευτείτε. Το κόστος είναι ότι θα χάσω την βολή μου. Τι να κάνω. Χωρίς κόστος δεν είναι τίποτα. Δεν πάμε ποτέ μπροστά, δεν προχωράμε. Έτσι. Από προσωπική εμπειρία, εγώ κυνηγάω διόφθαλμα. Όλα μου τα χρόνια θεωρούσα ότι κυνηγάω λάθος. Επειδή είναι διόφθαλμα. Μέχρι που όταν σε τσίκλα, σε κυνήγι με ένα μάρκετο,
έλεγα τώρα ετοιμάσου να κλείσει το μάτι. Μέχρι που έφτασε στο σημείο να κλείσει το μάτι τη ομάδα. Και εδώ τέλος. Αλλά επιστρέψαμε στη δύο κατευθείαν. Πήγαμε ξανά στο σωστό δρόμο. Σαν γυρίσαμε από εκεί. Λοιπόν, σας το λέω γιατί να ξέρετε ότι λογικό είναι η κοινική. Όλοι οι κοινικοί ξεκινήσαν πώς. Από τον πατέρα ή από τον παππού ή από τον θείο ή από τον στρατό ή από το αεροβόλο. Όλα αυτά τι ήτανε, ήτανε έτσι. Δηλαδή, κλείσε το μάτι, άδειο το όπλο, κλείσε το μάτι και σημάδεψε, λέει, σημάδεψε και πάτε. Είναι ματαιοφωνία. Δεν είναι δυνατόν σε ένα πουλί που κινείται στον χώρο να προσπαθήσω εγώ έτσι, σημαδεύοντας, να πάω να του βάλω τη λίγα την ακίνητα το λόγο σου. Το στόχαστο, τη λίγα πάνω. Δεν υπάρχει. Και σας λέω γιατί, γιατί βλέπετε ότι στερείστε τα σημαντικά πλεονεκτήματα, που είναι η εστίαση, που είναι το βάθος πεδίου, που επίσης έχω, το βάθος πεδίου, και είναι και η περιφερειακή όραση, την οποία δεν την εκμεταλλεύω. Είναι το κομμάτι. Το βάθος πεδίου μου δίνει αίσθηση του ποιος βρίσκεται πίσω, αν κάποιος βρίσκεται από πίσω, το στόχο. Άρα να μην το φυγήσω κανέναν άλλον. Και η περιφερειακή όραση που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί ενώ εγώ έχω εστιάσει στο στόχο, με την περιφερειακή όραση θα πάω, γι' αυτό λέγεται περιφερειακή όραση, θα πάω ελέγχω πού είναι η κάνη του. Θα σας το δώσω σαν παράδειγμα σε πράγματα που κάνετε στην καθημερινότητά σας. Όταν οδηγάτε το αυτοκίνητο και θέλετε να περάσετε το αμάξι σας σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα που είναι τσίμα-τσίμα, κλείνετε το μάτι και βάζετε την τελευταία. Πότε, πότε. Για να το σημαδέψετε να περάσετε. Πότε. Τι κάνετε, εστιάζετε τα μάτια σας εκεί στο άνοιγμα και φράτ, περνάτε. Δύο οφθαλμοσκόπευση είχε κάνει εκεί. Το κάνει λίγο στα δόξια. Όλοι έχετε πάρει μία μπάλα και θέλετε να την πετάξετε σε ένα καλάθι. Δεν γίνεται το μάτι για να κάνετε αυτό. Παίρνω την μπάλα, κοιτάζω το καλάθι, φάω και την πετάω. Δύο φαλμοσκόπευση. Θέλετε και παίρνετε, ξέρω εγώ, ένα αυτό εδώ το κεσεράκι και θέλετε να το πετάξετε εκεί. Που είναι ο κάτω. Τι θα κάνετε, θα κλείσετε το μάτι και θα σημαδεύετε εδώ, κοιτάξτε μέσα. Όχι, εστιάζω εκεί και πρέπει να φτάσει και πάει μέσα. Δύο θαλμοσκόπευση. Με τη σφεντόνα, παλιά. Ο, με τα δύο μάτια ανοιχτά. Ρίχναμε. Δεν σημαδεύαμε έτσι. Βλέπετε ότι πράγματα τα έχετε κάνει αυτά. Απλά δεν τα έχετε δουλέψει στο κυνηγητικό. Δεν τα έχετε βάλει πάνω στο κυνηγητικό. Στο κυνηγητικό που βάλατε αυτό που ήσασταν να ήταν στρατό. Μια εβδομάδα τον παραγωγό. Έμα εκεί είχαμε ένα πλήγμα που πήγαινε σε ένα σταθερό στόχο. Με έναν αναχωτό. Που είχε κλείσει ο σκόπο και στόχαστο. Και τα βάζαμε τάξη στην ευθεία. Εκεί ναι, σημαδεύω. Σε εμά εδώ είναι σκοπεύω. Άλλο σημαδεύω, άλλο σκοπεύω. Άλλη τεχνική. Διαφορετικές λέξεις. Άλλη τεχνική. Για σκεφτείτε τα λίγα για αυτά. Θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα, πώς τα βλέπετε. Να το σκεφτείτε λίγα γιατί μετά θα είναι λίγο πιο γερά τα πράγματα. Κάντε ένα τσιγάρο, κάντε ένα διάλειμμα. Δεν κάνετε τα πράγματα.